μπορούμε να προχωρήσουμε στην επόμενη ομιλία, ευχαριστώντας την κυρία Βιτεντζάκη, η οποία ήταν κατατοπιστική, πιστεύω, και μας έδωσε τα σημερινά δεδομένα, ανοίγοντας και ένα παράθυρο στο μέλλον, τι μπορούμε ακόμα να κάνουμε. Θα μας μιλήσει λοιπόν η κυρία Ελένη Γκίκα, ψυχολόγος, για τον ζαχαρόδη διαβήτη, για τον έφηβο και τους γονείς. Ποιος είναι το θύμα και ποιος ο άτυχος, πώς θα βοηθηθούν. Καλησπέρα και από μένα. Να ευχαριστήσω θερμά τον Σύλλογο, τον Πανκυκλαδικό Σύλλογο, τον κύριο και την κυρία Βασιλικού και όλους τους τοπικούς παράγοντες οι οποίοι συντέλεσαν για την πολυγλυκιά πρόσκληση. Ελπίζουμε να βοηθήσουμε με τις γνώσεις μας και την εμπειρία μας. Εγώ θα σας μιλήσω κυρίως για τον τύπου 1, λιγότερο για τον τύπου 2 και φυσικά θα προσπαθήσουμε να πλησιάσουμε λίγο τα παιδιά και τους εφήβους κυρίως. Είναι μια δύσκολη ηλικία και σύν το γεγονός ότι ζούμε και σε μια έτσι εποχή λίγο δύσκολη, συναντάμε πολλές φορές πάρα πολλά προβλήματα. Έφηβος και διαβήτης τύπου 1. Θύμα ή άτυχος. Νομίζω ούτε το ένα ούτε το άλλο. Πρέπει να πάψουμε να θεωρούμε πλέον ότι είμαστε θύματα ή άτυχοι επειδή έχουμε διαβήτη τύπου 1. Χαίρομαι πάρα πολύ που ο Σεβασμιότατος έτσι δώσατε πάρα πολύ μια πολύ σημαντική θετική εμπειρία με το διαβήτη σας. Βέβαια, εσείς ήσασταν ήδη όριμος όταν σας επισκέφτηκε. Τα πράγματα είναι λίγο πιο πολύπλοκα όταν επισκέπτεται τα παιδιά σε βρεφική, σε σχολική ή στην εφηβική ηλικία. Η εμφάνιση του διαβήτη, λοιπόν, στην ηλικία της εφηβείας δυστυχώς επηρεάζει ψυχικά ένα άτομο που απασχολείται, που είναι ήδη αγχωμένο και απασχολημένο με τη σωματική του ανάπτυξη, με την κοινωνική του ανάπτυξη και φυσικά με την εξέλιξη της ζωής του, με την επιλογή της επαγγελματικής του ταυτότητα και με πάρα πολλές άλλες αλλαγές που συμβαίνουν στην ηλικία αυτή, προετοιμάζοντας τον νέο για την είσοδο στην ενήλικη ζωή. Κάποιες από τις ψυχολογικές επιπτώσεις που συναντάμε συνήθως, λοιπόν, είναι ένα γενικευμένο άγχος. Πολλές φορές υπάρχει αγωνία ή ο φόβος του θανάτου, τον οποίο βέβαια νομίζω ότι όλοι τον έχουμε αφήσει πίσω μας. Μία αγωνία εγκατάλειψης από τους συνομιλίκους ή απόρριψης από το περιβάλλον. Η βίωση της ασθένειας ως μειονεξία, η οποία μπορεί να έχει ως επίπτωση την αδιαφορία για τις σχολικές επιδόσεις και το μέλλον, οπισθοδρόμηση στην εξέλιξη του ατόμου, απώλεια της αυτονομίας, αυτοκαταστροφική συμπεριφορά και αδιαφορία για το διαβήτη. Θέλω να τονίσω εδώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να αναφέρουμε, γιατί δεν βλέπω πάρα πολλούς νέους, μάλλον έχουν έρθει γονείς, δεν βοηθά η υπερπροστατευτική συμπεριφορά των γονέων, διότι έχουμε ως αποτέλεσμα κάποια στιγμή να μεγαλώσει το παιδί και να μην γνωρίζει καθόλου να χειρίζεται το διαβήτη του. Εκεί λοιπόν, όποια προσπάθεια και να κάνει, νιώθει ότι αποτυγχάνει. Έτσι λοιπόν βιώνει καθημερινά τη ματέωση. Είναι και όλα τα υπόλοιπα θέματα που τους απασχολούν σε αυτή την ηλικία. Και έχουμε μεγάλη απογοήτευση για το διαβήτη. Οι κρίσεις επιπλέον των συνομιλίκων επηρεάζουν τον τρόπο φυσικά που αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους και αν το παιδί δεν έχει αυτήν την διαπροσωπική ευαισθησία προς την ομάδα των ομοίων του, είναι βέβαιο ότι εισέλθεται στην εφηβεία και στην ενήλικη ζωή, συναισθηματικά και κοινωνικά ελλειμματικό. Στην εφηβική ηλικία είμαστε ήδη σε ένα ψυχοκοινωνικό στάδιο της ταυτότητας ή σε αρνητικό επίπεδο της σύγχυσης των ρόλων. Πρωταρχικό ρόλο, βέβαια, σε αυτή την ηλικία παίζουν οι κοινωνικές σχέσεις και οι σχέσεις με το άλλο φύλο. Αναφορικά με το διαβήτη, συναντάμε πολύ συχνά ένα αίσθημα ψυχολογικής πίεσης για τις επιπλοκές όσον αφορά την υγεία τους και το μέλλον όσον αφορά την επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Το πλαίσιο της ρύθμισης ενδέχεται να δημιουργήσει ψυχαναγκαστικές αντιδράσεις και πολλές φορές καταθλιπτικά συναισθήματα. Έχουμε λοιπόν αρνητικές συνέπειες πολλές φορές όσον αφορά την εικόνα του σώματος, συνέπειες όσον αφορά την αυτοεκτίμηση και πολλές φορές τα παιδιά βιώνουν την νοσηλεία αλλά και τις εξετάσεις ως τραυματικά γεγονότα.
Σε κάθε περίπτωση και σε κάθε ηλικία, ο ερχομός του διαβήτη είναι μια ναρκισιστική πληγή. Ο αόρατος χαρακτήρας του διαβήτη τρομάζει και οι έφηβοι έρχονται αντιμέτωποι με το θνητό χαρακτήρα της ανθρώπινης ύπαρξης, νιώθουν ευάλωτοι, άρρωστοι, τρωτοί, με φοβίες πολλές φορές, με φοβίες επιπλοκών, αλλά και θανάτου. Η θεραπευτική ομάδα, λοιπόν, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική, πρέπει λοιπόν να γνωρίζουμε ότι η θεραπευτική ομάδα, σύμφωνα με τις παγκόσμιες οδηγίες, είναι φυσικά ο γιατρός, ο οποίος είναι πάρα πολύ σημαντικό να είναι κοντά στον ασθενή, να νιώθει αμεσότητα, να μπορεί να τον καλέσει ό,τι ώρα θέλει, να του λύσει μια απορία, ο νοσηλευτής, ο οποίος θα κάνει την εκπαίδευση, ο ψυχολόγος και φυσικά ο διαιτολόγος. Έτσι λοιπόν έχει να κάνει με την πάλη και τα φαντάσματα των επιπλοκών, διότι ενέχει ο διαβήτης τον κίνδυνο των επιπλοκών, πρέπει να το πούμε αυτό, όταν φυσικά υπάρχει αδιαφορία, άρνηση, δεν γίνεται αυτοέλεγχος, με σκοπό πάντα την πρόληψη των επιπλοκών. Κυρίως η ψυχολογική παρέμβαση στο διαβήτη τύπου 1 αλλά και στον διαβήτη τύπου 2 έχει να κάνει με την ψυχολογική στήριξη στην έναρξη της διάγνωσης, δηλαδή η γνωριμία με τον διαβήτη, ο ορισμός και τι πρέπει να αλλάξει στην καθημερινή ζωή του ατόμου. Φυσικά όχι μόνο όσον αφορά το άτομο με διαβήτη, όλη η οικογένεια πρέπει να συμμετέχει στην προσπάθεια αυτή. Προβλήματα συμπεριφοράς σχετικά με το χειρισμό επίσης του διαβήτη. Ψυχογενείς διατροφικές διαταραχές, δυστυχώς έχουμε πάρα πολλές τέτοιου είδους στην εποχή μας. Βουλιμικά επεισόδια, ανορεκτικά επίσης, περισσότερο βέβαια είναι τα βουλιμικά. Επίλυση πρακτικών προβλημάτων στην καθημερινότητα του ατόμου με διαβήτη και φυσικά υιοθέτηση δεξιοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων για καλύτερη διαχείριση. Ο ρόλος της μητέρας στην εφηβεία είναι πάρα πολύ σημαντικός, δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Γνωρίζουμε όλοι ότι οι ρυθμοί της καθημερινότητας είναι πάρα πολύ έντονοι για όλους μας και ξεχνάμε πολλές φορές ότι πρέπει εμείς να πλησιάσουμε τα παιδιά και τους εφήβους. Δεν πρέπει να περιμένουμε να έρθουν αυτά σε εμάς. Έτσι λοιπόν ο ρόλος της μητέρας θα πρέπει να είναι κυρίως ενημερωτικός, υποστηρικτικός, αλλά να είναι και λίγο πιο διαλλακτική. Κοντά στις ανησυχίες και τις αναζητήσεις του παιδιού, να το ενισχύει με κάθε τρόπο, φυσικά με υπομονή και επιμονή. Και ας μην ξεχνάμε και τη σημασία της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, μιας πράξης αγάπης που στις μέρες μας έχει διαστρεβλωθεί. Ο ρόλος της οικογένειας αλλά και της ομάδας, της θεραπευτικής ομάδας, είναι λοιπόν να διώξει αυτά τα φαντάσματα αλλά και τους φόβους που πολύ σωστά είπαμε ότι κανονικά δεν υπάρχουν, όμως τα παιδιά τα βλέπουν διαφορετικά. Οπλίζοντας λοιπόν τον έφηβο με γνώσεις κυρίως αλλά και αυτοπεποίθηση για την αντιμετώπιση του διαβήτη αλλά και γενικά της ζωής του. Επίσης, θα πρέπει λίγο να αναφέρω, γιατί όλο και πιο συχνά έρχονται έφηβοι φοβισμένοι, δυστυχώς και από κάποιους γιατρούς, θα πρέπει να πω, το γνωρίζετε αυτό, κυρία Λεπούρα, από διάφορους συναδέλφους σας, μου έρχονται πάρα πολύ φοβισμένοι ότι δεν θέλουν να κάνουν σχέσεις, ότι φοβούνται να κάνουν σχέσεις, γιατί θεωρούν τον εαυτό τους ανίκανο. Και είναι πάρα πολύ λυπηρό αυτό το 2010. Ελπίζω να αναφερθείτε κι εσείς ελάχιστα έστω λίγο σε αυτό. Ότι κυρίως νομίζω ότι αγγίζει το διαβήτη τύπου 2 και υπάρχουν και άλλα συνοδά προβλήματα. Υπάρχει τεράστιο ταμπού. Ναι, αλλά δεν είναι θέμα του διαβήτη τύπου 1 αυτό, έτσι δεν είναι? Εκτός και αν είμαστε εντελώς αρρύθμιστοι πια. Δεν είναι θέμα γενικά του διαβήτη, είναι θέμα μεικτό. Είναι συνεννόηση συντρόφων, κάθε ηλικία έχει τα προβλήματά της. Αλλά εγώ στεναχωριέμαι όταν έρχονται έφηβοι και είναι πολύ απογοητευμένοι. Εγώ θα ήθελα... Το κυριότερο θέμα, όχι, δεν είναι ο διαβήτης. Νομίζω στη ζωή μας δεν είναι ο διαβήτης, είναι σίγουρο. Αυτό είναι προσωπικό σας θέμα. Στα 18 σίγουρα δεν θα ήταν όμως. Εγώ θα ήθελα λίγο να σας αφυπνήσω όσον αφορά λίγο τα διατροφικά προβλήματα και τι θα πρέπει να παρατηρήσουν οι γονείς στα παιδιά. Όταν έχουμε συχνά επεισόδια διαβητικής κετοξαίωσης, όταν έχουμε υψηλή γλυκοζηλιωμένη,
και δεν μπορούμε να τη ρίξουμε. Όταν έχουμε άγχος για τη λήψη βάρους, αγχώνονται πάρα πολύ νωρίς αν θα πάρουν βάρος. Συχνές αλλά και σοβαρές υπογλυκαιμίες. Μεγάλες διακυμάνσεις στις μετρήσεις αίματος. Είναι ό,τι χειρότερο όπως ανέφερε πριν και η ομιλία της κυρίας Βαζέου. Καθυστέρηση είδης ή σεξουαλικής ορίμανσης ή καθυστέρηση στην ανάπτυξη. Εξάρτηση από το φαγητό ή το αλκοόλ. Έντονο άγχος ή και προβλήματα στην οικογένεια. Θα πρέπει να ανησυχήσουν τους γονείς και να δουν κάποιον ειδικό για να μην ενταθούν αυτού του είδους τα προβλήματα. Ναι, νομίζω ότι όταν το σάκχαρο είναι για πάρα πολλές ώρες ή και μέρες, θα τολμήσω να πω, γιατί πολλοί έφηβοι παρετούνται των ενέσεων, έχουν κακές σχέσεις με την ινσουλίνη και μπορεί να περάσουν μία-δύο μέρες χωρίς να κάνουν ινσουλίνη, τότε εμφανίζουν και τοξαίωση. Δεν γνωρίζετε τι είναι όρος και τοξαίωση? Α, αυτό. Από τις κετώνες. Το σώμα μας, να σας βοηθήσω, γιατί η κυρία Γκέκα είναι ψυχολόγος, έτσι, και η κετοξέωση καταρχήν θα εμφανιστεί στο νέο άνθρωπο, που είναι συχνό, πάρα πολύ συχνό δυστυχώς. Θα παραλείπει να κάνει ενέσεις και συνήθως θα παραλείπει να κάνει για 1-2 μέρες ενέσεις. Το σώμα μας καίει ζάχαρη. Ό,τι και να φάτε θα γίνει ζάχαρη για να καεί και ό,τι περισσέψει θα γίνει λίπος για να αποθηκευτεί. Για να μπορέσει να καεί αυτή η ζάχαρη, για να μπορέσουν να φάνε τα κύτταρά μας που είναι πεινασμένα, χρειάζεται ινσουλίνη. Στον τύπο 1 δεν υπάρχει ινσουλίνη. Επομένως, όταν ο νέος δεν κάνει την ένεση ινσουλίνη, σημαίνει ότι η ζάχαρη στο αίμα του ανεβαίνει πάρα πολύ, χωρίς τα κύτταρά του να μπορεί να τη φάνε. Τότε θα αναγκαστεί να κάψει κάτι άλλο. Το σώμα μας μπορεί να κάψει και το λίπος, εκτός από τον εγκέφαλό μας. Όταν όμως καίει το λίπος, όπως όταν τρώτε λίπη που είναι νόστιμα, αλλά κάθε καλό έχει και το κακό του, τότε παράγει κάποια οξέα. Αυτά είναι οι κετώνες. Οι κετώνες όταν ανεβαίνουν στο αίμα μας είναι σαν τοξίνες. Είναι πάρα πολύ τοξικές και είναι τα νεφρά μας και είναι την καρδιά μας και τότε έχουμε τη λεγόμενη διαβητική κετοξέωση. Τις παλιότερες εποχές που δεν είχαμε μετρητές, και δεν μιλάμε για πολύ παλιά, μιλάμε για τη δεκαετία πριν από το 90, που δεν είχαμε πρόσβαση εύκολα σε ινσουλίνες, που δεν είχαμε, ήταν πολύ πιο συχνή η διαβητική κετοξέωση και ήταν μάθημα σε όλους τους νεότερους 6 ημών, διότι ήταν από τις γνωστές καταστάσεις που πηγαίνανε οι άνθρωποι στο νοσοκομείο. Τώρα, τη σήμερα ημέρα, που έχει προχωρήσει ο πολιτισμός, είναι απαράδεκτο να βλέπουμε κετοξεώσεις και όταν βλέπουμε, είναι καλύτερα να απευθυνόμαστε στην κυρία Γκίκα. Δηλαδή, σε ψυχολόγο, σημαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα, ότι το παιδί δεν κάνει τις ενέσεις του και συνήθως όταν το παιδί δεν κάνει τις ενέσεις του, από πίσω αποκρύπτεται και μια άσχημη σχέση με την οικογένειά του, με το περιβάλλον στο οποίο ζει. Αυτά τα οποία σας λέει η κυρία Γκίκα και τα οποία είναι πρωτόγνωρα για την κοινωνία μας, είναι προβλήματα που υπάρχουν σε οποιαδήποτε οικογένεια, τους ανακοινωθεί ένα χρόνιο πρόβλημα. Είτε σας πούν ότι έχετε καρκίνο και έχετε 6 μήνες ζωής, είτε σας πούν ότι έχετε διαβήτη και θα το έχετε για όλη σας τη ζωή, υπάρχει ένα ψυχολογικό αντίκτυπο, το οποίο εμείς που είμαστε απ' έξω λέμε δεν βαριέσαι, αλλά αυτοί που το ζουν, και πραγματικά πιστέψτε μου το ζουν, δεν υπάρχει καμία προστασία από την κοινωνία και ελάχιστοι θεσμοί που θα μπορεί να πάτε εσείς σαν μάνα, σαν πατέρας ή το παιδί σας, να μπορέσει να γίνει με ένα ειδικό όπως είναι η κυρία Γκίκα φίλος. Και είναι καιρός εμείς οι γιατροί να αρχίσουμε να βάζουμε στις ομιλίες μας την ψυχολογική παράμετρο. Γιατί ένας δάσκαλός μου έλεγε ότι ο καλύτερος γιατρός είναι αυτός που όταν θα φύγει ο ασθενής έξω από το γιατρείο του, θα ακολουθήσει τις εντολές του. Ευχαριστώ για την υποστήριξη και θα ήθελα να επισημάνω και εγώ αυτό, ότι όσοι άνθρωποι με διαβήτη με επισκέπτονται, συνήθως το πρόβλημα δεν είναι ο διαβήτης. Είναι άλλα προβλήματα προσωπικής, οικογενειακής, κοινωνικής φύσεως, τα οποία όμως έχουν επίπτωση στη ρύθμιση του διαβήτη. Έτσι λοιπόν, εγώ δυστυχώς θα σας αναφέρω και μερικά διαγνωστικά κριτήρια για την κατάθλιψη, ούτως ώστε να σας βοηθήσω να τα αναγνωρίσετε σε ανθρώπους που αγαπάτε. Αν απαρατηρήσετε ένα από τα ακόλουθα, καταθλιπτική διάθεση ή μελαγχολία, έκπτωση ενδιαφέροντος και ευχαρίστησης στις περισσότερες δραστηριότητες που έχει το άτομο. Πολλές φορές ακούμε τα παιδιά να λένε «Δεν θέλω να πάω, ξέρω εγώ, ποδόσφαιρο, βαριέμαι, δεν θα κάνω».
με τρόπο βέβαια ευγενικό, έτσι, οφείλουμε να καθοδηγήσουμε και να στηρίξουμε τα παιδιά και να έχουν δραστηριότητες και ενδιαφέροντα στη ζωή τους, γιατί αυτά μας βοηθούν να βγαίνουμε από τα διάφορα αδιέξοδα της ζωής. Επίσης, αν παρατηρήσετε, 2 από τα 4 ακόλουθα συμπτώματα, σημαντική λήψη ή επίσης σημαντική απώλεια βάρους, διαταραχές στον ύπνο, υπνηλία ή αϊπνίες, υπερκινητικότητα ή ατονία, κόπωση, απώλεια ενέργειας, αίσθημα ενοχών ή μειονεξίας, διαταραχή συγκέντρωσης ή έντονη αναποφασιστικότητα, σκέψεις θανάτου φυσικά ή αυτοκτονικό ιδεασμό, έτσι καλό είναι τότε να απευθυνθείτε σε κάποιον ειδικό. Να αναφερθώ έτσι λίγο γρήγορα, γιατί ο χρόνος περνάει και νομίζω έχετε κουραστεί, λίγο κάποιους ψυχολογικούς παράγοντες που επηρεάζουν τη δυναμική της οικογένειας, γιατί τους ξεχνάμε. Η θετική είναι πολύ σημαντικό να εκδηλώνουμε τη στοργή και την αγάπη μας προς τα παιδιά μας, τη χορήγηση αμοιβών, να τα ενισχύουμε, την αυτοκριτική των γονέων, την κοινωνικότητα των γονέων. Είναι πολύ σημαντικό τα παιδιά να βλέπουν ότι οι γονείς έχουν μια φυσιολογική κοινωνική ζωή, τις θετικές συζυγικές σχέσεις, το σεβασμό προς την ατομικότητα του παιδιού, την ενθάρρυνση για αυτονομία, την εμπιστοσύνη στις ικανότητές του, την παροχή ευκαιριών για επιτεύγματα, την δικαιολόγηση των αποφάσεων, την επιβολή περιορισμών, την χρήση προτύπων, απέτηση για συμμόρφωση, ενθάρρυνση για άμυνα και φυσικά απόκτηση εσωτερικής πειθαρχίας και αυτοελέγχου. Και να ξεχνάμε και να προσπαθούμε να μην χρησιμοποιούμε την απόρριψη, την επιβολή των σωματικών ποινών, την ασυνέπεια στη συμπεριφορά των γονέων, την άσκηση εξουσίας στην οικογένεια, την απουσία περιορισμών. Δεν κάνουν καλό στα παιδιά. Τα παιδιά έχουν ανάγκη σε κάθε ηλικία από όρια, την επιθετικότητα φυσικά των γονέων, την άτεγνη αιμονή στην εκτέλεση των εντολών, την ενθάρρυνση για επιθετικότητα και φυσικά τη στέρηση των προνομίων. Θα πρέπει να θυμόμαστε ότι τόσο στο διαβήτη τύπου 1 αλλά και στο διαβήτη τύπου 2, κάποια στιγμή, ανάλογα φυσικά με την ηλική εμφάνιση του διαβήτη και το πώς βιώνει το κάθε άτομο τον διαβήτη του, συναντάμε μία ψυχική κόπωση και εξουθένωση, αυτό που όλοι τώρα ακούμε, το λεγόμενο burnout. Θεωρείται απόλυτα φυσιολογικό. Δεν θα πρέπει να νιώθει κανείς άσχημος γιατί βαρέθηκε τις καθημερινές οδηγίες που θα πρέπει να έχει. Όμως, έτσι είναι η ζωή. Αυτό έχει να κάνει με την ωριμότητα του κάθε ατόμου. Και φυσικά χρειάζεται τη στήριξη και την ενθάρρυνση από το οικογενειακό και το φιλικό περιβάλλον. Θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει μια συνεργασία μεταξύ του οργανισμού, του σώματος, του ατόμου, της δύναμης του μυαλού μας και της θέλησης για μια όμορφη ζωή. Και αυτό πραγματικά, πιστέψτε με, δεν είναι δύσκολο. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι η δυσκολία πρέπει να γίνεται συνήθεια, η συνήθεια ευκολία και η ευκολία ομορφιά, όπως έλεγε και ο πρίγκιπας Βολκόνσκι. Και φυσικά πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι γενικά στη ζωή δεν μπορούμε να εμποδίσουμε τον άνεμο, αλλά μπορούμε όμως να τον αντιμετωπίσουμε και να τον χειριστούμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε την κυρία Αγγίκα. Ήταν πολύ μες στη ομιλία της, πραγματικά. Και να μην ξεχνάμε το ότι ο γιατρός δεν θεραπεύει μόνο το σώμα, θεραπεύει και την ψυχή. Με τη βοήθεια βέβαια των ψυχολόγων, ναι. Πάντα από δίπλα μας. Ο κύριος Λέπουρας είναι διευθυντής διαβητολόγος στο Ιατρικό Κέντρο Ψυχικού. Θα μας μιλήσει περισσότερο τώρα μάλλον για το διαβήτη τύπου 2. Ποιες ομάδες κινδυνεύουν, πώς μπορεί να γίνει η πρόληψη και γενικά για τη θεραπεία του διαβήτη τύπου 2. Κύριε Λέπουρα. Σας ευχαριστώ. Να ευχαριστήσουμε και την κυρία Βασιλικού, που από ό,τι βλέπω είναι έξω και τρέχει. Είναι πραγματικά αγχωμένη, αλλά αγωνίζεται για όλες τις κυκλάδες. Εγώ έχω ένα σπίτι στη Τζιά και έχω μια καταγή στη Τζιά. Την έχουμε δει στη Τζιά, την έχουμε δει παντού. Έτσι, μαζί με τον σύζυγό της, τον κύριο Βασιλικό, είναι από αυτά τα ζευγάρια που πρέπει να τα γράψει η ιστορία, γιατί αγωνίζονται. Είναι άτομα και τα δύο με σοβαρές παθήσεις που δεν το βάζουν κάτω. Και πρέπει να μας δίνουν το παράδειγμα, όπως και στους νέους ανθρώπους, ότι η ζωή είναι γλυκιά και ότι κατακτάς με αγώνα το χαίρεσαι και καλύτερα. Θα σας μιλήσω για το διαβήτη τύπου 2. Είναι ο πιο συχνός διαβήτης. Έτσι,
και θα προσπαθήσω λίγο να σας ενημερώσω για να μπορέσετε να ενημερώσετε τους φίλους, τις φίλες σας, γιατί είναι πραγματικά ένα από τα πιο συχνά νοσήματα μαζί με την υπέρταση. Ίσως είναι τα πιο συχνά νοσήματα αυτή τη στιγμή. Δεν είναι ο καρκίνος που νομίζει πολλοί κόσμος, έτσι, και είναι και από τις κύριες αιτίες που δημιουργούν την νοσηρότητα και τη θνητότητα στις μέρες μας. Τι πρέπει λοιπόν να γνωρίζουμε για το διαβήτη? Σας το είπα πριν στην παρέμβασή μου με την κυρία Γκίκα, ότι ένα αυτοκίνητο χρειάζεται βενζίνη για να λειτουργήσει, το ξέρουμε. Το τι χρειάζεται σαν καύσιμο το σώμα μας, ίσως να το σκεφτόμαστε, αλλά μην το ξέρουμε. Το σώμα μας χρειάζεται ζάχαρη. Επομένως, είναι ο μεγαλύτερος χημικός σε αυτό το πλανήτη και θα κάνει τα πάντα για να βρει τη ζάχαρή του για να λειτουργήσει. Επομένως, ό,τι και τροφή να φάμε, είτε είναι κρέας, είτε είναι ψάρι, είτε είναι λαδερά, θα διασπαστεί σε πρώτες ύλες και ο άνθρωπος, το σώμα μας, θα το κάνει ζάχαρη για να το κάψει και λίπος να το αποθηκεύσει. Το κρέας θα γίνει αμινοξέα, θα κρατήσει ο οργανισμός μας αυτά που θέλει για να φτιάξει τις πρωτεΐνες του, τους μύστους. Όλα τα υπόλοιπα θα πάνε στο σηκώτη μας και με τη βοήθεια της μαγικής ορμόνης που λέγεται ινσουλίνη, θα γίνουν ζάχαρη για να καούν ή λίπος για να αποθηκευτούν. Δεν νομίζω ότι υπάρχει εργοστάσιο σε αυτό τον πλανήτη που να του δίνεται κρέας και να σας το κάνει λίπος ή ζάχαρη. Το ίδιο είναι και για από όλες τις υπόλοιπες τροφές. Φρούτα, υδατάνθρακες, ζυμαρικά, μακαρόνια, όλα θα γίνουν είτε ζάχαρη για να καούν, είτε λίπος για να αποθηκευτούν. Το λίπος, που είναι και η χειρότερη πηγή τροφής, έτσι θα γίνει λίπος και όταν χρειάζεται ο οργανισμός μας ενέργεια, και αυτό θα πάει στο σηκώτη μας και θα γίνει ζάχαρη. Για όλες αυτές τις καταστάσεις χρειάζεται αυτή η μαγική λέξη, αυτή η μαγική ορμόνη που λέγεται ινσουλίνη. Όταν λοιπόν λέμε ότι πάσχουμε από διαβήτη, αυτό σημαίνει ότι η ινσουλίνη που παράγει το σώμα μας ή δεν υπάρχει καθόλου, και τότε μιλάμε για τον τύπου 1, ή υπάρχει αλλά δεν μας φτάνει και μιλάμε για τον τύπου 2. Είναι πολύ συχνή ερώτηση μήπως έχω ζάχαρο και δεν το ξέρω. Ο λαός το ζάχαρο το λέει ύπουλο και θα το δούμε λίγο παρακάτω. Επομένως το ζάχαρο για πολλά χρόνια δεν κάνει συμπτώματα. Ποια θα είναι τα συμπτώματα που θα μας ανησυχήσουν? Έτσι, αφού είπαμε ότι ζάχαρος σημαίνει έλλειψη ινσουλίνης, σημαίνει ότι οι τροφές δεν θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τα κύτταρά μας. Δηλαδή θα κυκλοφορεί ζάχαρη στο αίμα μας, αλλά τα κύτταρά μας δεν θα μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν. Αυτό επειδή η ζάχαρη όταν ανεβαίνει σε πολύ ψηλές τιμές στο αίμα μας γίνεται τοξική, ο οργανισμός μας φροντίζει να την βγάλει από τα ούρα του μαζί με νερό, άρα τα πρώτα συμπτώματα του ζαχάρου είναι δίψα και πολλά ούρα τα οποία είναι σαν νερό, είναι λευκά σχεδόν. Τα δεύτερα συμπτώματα είναι ότι ο οργανισμός μας έχει τροφή αλλά δεν μπορεί να τη χρησιμοποιήσει, άρα θα πεινάμε και ενώ θα τρώμε πολύ θα είμαστε ευτυχισμένοι γιατί θα δυνατίζουμε. Αυτά είναι τα συμπτώματα, αλλά υπολογίστε ότι στον τύπου 2 διαβήτη μπορεί να κάνουν και 9 και 10 χρόνια να εμφανιστούν. Ένα άλλο σύμπτωμα το οποίο πιστεύω θα μας μιλήσει και η δερματολόγο μας και είναι πολύ συχνό και ένας πεπειραμένος δερματολόγος μπορεί να ανακαλύψει το διαβήτη, είναι οι μυκητιάσεις. Και μάλιστα οι μυκητιάσεις των γεννητικών οργάνων. Χωρίς κανένα άλλο λόγο, συχνές μυκητιάσεις των γεννητικών μας οργάνων ιδίως σημαίνει ότι από κάτω υπάρχει διαβήτης. Αυτά είναι και τα μόνα συμπτώματα. Αυτό που θα το πούμε και παρακάτω είναι ότι μια απλή μέτρηση ζαχάρου που πολλές φορές κάνουμε ή μας κάνει η γειτόνισσα μας με ένα μετρητή δεν είναι σίγουρο ότι θα μας πει αν έχουμε ζάχαρο. Με ένα ζάχαρο νηστείας 100, έτσι, που οι πιο πολλοί θα πούμε είμαστε άριστοι και θα δούμε και δίπλα στο μικροϊολόγο ότι γράφει ότι το φυσιολογικό είναι 110. Ένας στους τρεις μπορεί να έχει προδιαβήτη ή και διαβήτη και όμως το ζάχαρό του νηστικός να είναι 100. Μερικά από τα χαρακτηριστικά του διαβήτη είναι καταρχήν ότι ο διαβήτης συνήθως η ηλικία που αναγνωρίζεται και ξεκινάει είναι τα 40 με 50. Παρ' όλα αυτά και δυστυχώς και στη χώρα μας έχουμε ένα θλιβερό γεγονός πλην από το μεγάλο χρέος να έχουμε τα πιο παχύσαρκα παιδιά μετά τους Αμερικάνους, ιδίως τα αγόρια, έχουμε αρχίσει να βλέπουμε διαβήτη τύπου 2 και σε νέα παιδιά και σε 18χρονους και σε 20χρονους, πράγμα το οποίο πριν από 20 χρόνια ήταν λόγος να σε κόψουν στις εξετάσεις αν έλεγες ότι τύπου 2 υπάρχει σε άτομα κάτω των 30 ετών. Άλλο χαρακτηριστικό του ζαχαρόδι διαβήτη είναι ότι συσχετίζεται πολύ με παχυσαρκία και με την καθιστική ζωή. Έτσι.
Είναι κληρονομικός. Είναι κληρονομικός. Είναι γονιδιακός. Άρα αν έχουμε κάποιο συγγενή μας πρώτου βαθμού ιδίως με διαβήτη, σημαίνει ότι είμαστε και εμείς υψηλού κινδύνου, ιδίως αν εφαρμόσουμε τα σύγχρονα πρότυπα που σημαίνει καθιστική ζωή και ελάχιστη άσκηση και μπόλικο φαγητό. Τα συμπτώματά του είναι ακριβώς ίδια με το τύπο 1, γιατί και στις δύο περιπτώσεις έχουμε έλλειψη ινσουλίνης, απλώς είναι πολύ πιο ήπια. Πολύ σύντομα υπάρχουν άλλοι τύποι διαβήτη. Υπάρχουν και άλλοι τύποι. Εκτός από τον τύπο 1 και από τον τύπο 2, υπάρχει ο διαβήτης της κοιήσεως, που εμφανίζεται κυρίως τον έκτο μήνα της κοιήσεως. Γι' αυτό όλες οι νέες γυναίκες ή όλες οι γυναίκες που θα μείνουν έγκυες θα πρέπει στον έκτο μήνα να κάνουν μια καμπύλη ζαχάρου. Είναι ένας διαβήτης ο οποίος περνάει με τη γέννα, δυστυχώς επανέρχεται. Όλες σχεδόν οι γυναίκες που θα εμφανίσουν διαβήτη της κοιήσεως κάποια στιγμή στη ζωή τους θα γίνουν διαβητικές και γι' αυτό χρειάζεται ενημέρωση και προσοχή. Δεν θα σας κουράσω, αλλά υπάρχουν κάποιοι τύποι που ονομάζονται Μόντι και Λάντα, οι οποίοι είναι ενδιάμεση στον τύπο 1 και στον τύπο 2. Όπως επίσης θα πρέπει να έχουμε σε μια άκρη του μυαλού μας, είναι οι τύποι που οφείλονται σε φάρμακα, έτσι ασθενείς που θεραπεύονται με κορτιζόνη. Εάν έχουν κάποια προδιάθεση για διαβήτη, μπορεί να εμφανιστεί. Προσέξτε, η κορτιζόνη από μόνη της δεν κάνει διαβήτη και όσοι παίρνουν κορτιζόνη δεν ανεβαίνει το ζάχαρό τους. Θα κάνει διαβήτη μόνο σε αυτούς που έχουν προδιάθεση. Εάν ένα δέντρο είναι έτοιμο να σπάσει, αν φυσήξει αέρας θα σπάσει. Αλλά αν δεν φυσήξει δεν θα σπάσει. Αυτή είναι η έννοια της κορτιζόνης, όπως επίσης και κάποια χημειοθεραπευτικά φάρμακα, όπως και κάποιες άλλες παθήσεις όπως η νικιστική ίνωση, συνυπάρχουν με διαβήτη. Ποιον θα βαφτίσουμε λοιπόν διαβητικό? Τα κριτήρια διάγνωσης του διαβήτη είναι τρία. Μετράμε ένα ζάχαρο τυχαία, ασχέτως φαγητού μέσα στην ημέρα, το βρίσκουμε πάνω από 200. Έτσι, το μετράμε μια δεύτερη φορά, το βρίσκουμε πάνω από 200. Welcome to the club των γλυκών ανθρώπων. Μετράμε ένα ζάχαρο νηστείας πάνω από το 125. Ζάχαρο νηστείας είναι το πρωινό μας ζάχαρο ή οποιοδήποτε ζάχαρο μετρήσουμε αφού είμαστε τουλάχιστον 8 ώρες νηστικοί. Δύο φορές το μετράμε πάνω από το 125. Welcome to the club. Πόσους έχω δει που επί αρκετά χρόνια μετράνε ζάχαρα 140-150 το πρωί, χάνουν 2-3 κιλά γιατί τους τρομάζουν, μετράνε το ζάχαρό τους, έχει πάει στο 110 και λένε εγώ τον νίκησα το ζάχαρο και έρχονται αρκετά χρόνια μετά με τις επιπλοκές του ζαχάρου, είναι πολλές. Επομένως, ζάχαρο νηστείας πάνω από το 125, δύο φορές σημαίνει διαβήτης. Όταν είμαστε σε μια γκρίζα ζώνη, δηλαδή ανάμεσα στο 100 και το 125 και δεν ξέρουμε αν έχουμε ή όχι ζάχαρο, τότε θα κάνουμε την περίφημη καμπύλη ζαχάρου, η οποία στην ίσταση το να πιούμε 75 γραμμάρια ζάχαρη και να μετρήσουμε το ζάχαρό μας 1 και 2 ώρες μετά. Αν 2 ώρες μετά έχουμε ζάχαρο πάνω από 200, τότε είμαστε διαβητικοί. Αν τα ζάχαρά μας 2 ώρες μετά είναι πάνω από το 140 αλλά κάτω από το 200, τότε αυτό ονομάζεται παθολογική ανοχή στη γλυκόζη ή προδιαβήτης. Σημαίνει ότι έχουμε ένα στις 4 πιθανότητες τα επόμενα 5 χρόνια περίπου να γίνουμε διαβητικοί. Σημασία έχει, λέει, να συμφιλειωθείς με το σώμα σου και να είναι τα πάχη μου τα κάλλη μου. Τι φταίει λοιπόν για το ζάχαρο, τα κιλά ή τα γλυκά? Ακούω. Τα κιλά ή τα γλυκά? Πρώτα-πρώτα φταίει η κληρονομικότητα. Άμα είσαστε και οι δύο με μαύρα μαλλιά και βρείτε το παιδί σας ξανθό, ψάξτε τι έκανε η γυναίκα σας 9 μήνες πριν. Τα κιλά και μόνο τα κιλά και όχι τα γλυκά. Τα κιλά λοιπόν φταίνει. Και ποια κιλά? Το σωσίβιο του έρωτα, η κοιλιακή παχυσαρκία. Και η έλλειψη άσκησης. Όπως βλέπετε λοιπόν τα γλυκά αθωώνονται. Για τους ζαχαροπλάστες της Ήρου που μας φτιάχνουν τις ωραίες χαλβαδόπιτες, μπορούν να τα συστήνουν. Αυτά για να σας ανοίξω την όρεξη. Είναι πολύ συχνή ερώτηση και θα προσπαθήσω να σας μεταφέρω κάποιες ερωτήσεις που είναι συχνές και ακούω από τον κόσμο στο ιατρείο.
Το διαβητολογικό είναι άγχος όλων μας. Τρώω πολλά γλυκά, μήπως αυτό είναι ένδειξη ότι έχω ζάχαρο, μήπως είναι ένδειξη ότι θα πάθω διαβήτη, κάτι μου λέει το σώμα μου. Τρώω πολλά γλυκά, απευθύνεσαι στην κυρία Αγγίκα. Τρώω πολλά γλυκά σημαίνει ότι μου αρέσουν τα γλυκά και μερικές φορές δεν είναι καθόλου κακό. Σημαίνει βουλιμία, σημαίνει υπερβολικό άγχος, αλλά δεν σημαίνει καμία συσχέτιση με το διαβήτη. Με έμεσο τρόπο. Τα γλυκά είναι θερμίδες, μας ανοίγουν την όρεξη, παχαίνουν και όπως είπαμε πριν, τα κιλά κάνουν το ζάχαρο, αλλά όλοι όσοι είναι παχείς δεν έχουν ζάχαρο. Άρα χρειάζεται και η κληρονομικότητα. Άλλη ερώτηση. Στεγνώνει το στόμα μου. Είναι ένδειξη ότι έχω ζάχαρο? Ποια είναι τα πρώτα συμπτώματα? Η κυρία αιτία που στεγνώνει το στόμα μας είναι η αδρεναλίνη, το άγχος. Όταν το ζάχαρο αρχίζει να μας στεγνώνει το στόμα μας, τα συμπτώματα που θα έχουμε θα είναι πολύ πριν η πολυουρία, τα πολλά ούρα, η έντονη δίψα και πιθανόν και η έντονη πείνα, και ενώ θα τρώμε θα δυνατίζουμε. Είναι τα συμπτώματα του διαβήτη, τα οποία έρχονται αρκετά χρόνια μετά. Δεν είναι λοιπόν το στέγνωμα του στόματος συσχέτιση με ζάχαρο, έχει πολύ περισσότερο συσχέτιση με άγχος. Σε μεγαλύτερες ηλικίες έχει περισσότερη συσχέτιση με ένα ανοσολογικό νόσημα που λέγεται σύνδρομος Sjögren, αλλά είναι το πιο σπάνιο πιθανό να σχετίζεται με ζάχαρο. Και για τον κύριο που το πρόβατο, το κρυάρι ξεγελάει την κρυαρίνα με το κουδούνι για να πετύχει τους σκοπούς του, έτσι, είναι το ίδιο ύπουλο το ζάχαρο με το κρυάρι που έχει ξεγελάσει την κρυαρίνα? Είναι. Γιατί όμως? Πρώτα-πρώτα δεν κάνει συμπτώματα. Θέλουμε περίπου 9 με 10 χρόνια από μελέτες που έχουμε στις πολιτισμένες χώρες για να μάθουμε ότι έχουμε ζάχαρο. Και δυστυχώς η κυρία αιτία που το μαθαίνουμε είναι όταν έχουμε τις επιπλοκές του. Και ποιες είναι οι επιπλοκές του ζαχάρου, δεν θα σας τρομάξω από τώρα, θα σας πω μετά. Λίγο πρωτού βγείτε στο διάλειμμα που έχει ωραία γλυκά και φαγητά. Οι επιπλοκές του δυστυχώς είναι ότι ο διαβήτης είναι η πρώτη αιτία παγκοσμίως τύφλωσης, η πρώτη αιτία ακροτηριασμών, η πρώτη αιτία αιμοκάθαρσης μαζί με την πίεση. Τετραπλασιάζει τον κίνδυνο θανάτου από εμφράγματα και εγκεφαλικά στους άντρες, εξαπλασιάζει στις γυναίκες. Εσείς οι γυναίκες μέχρι την επινόπαυση σας προστατεύει η φύση, αλλά μετά την επινόπαυση φαίνεται από τις μελέτες και δεν ξέρουμε γιατί ότι κινδυνεύεται πολύ περισσότερο. Τα εμφράγματα στις διαβητικές γυναίκες είναι 2 φορές πιο θανατηφόρα από ό,τι στους άντρες. Τρεις στους 4 διαβητικούς με τις παλιές μελέτες θα υποστούν ένα τουλάχιστον επεισόδιο εμφράγματος ή εγκεφαλικού, το οποίο συχνά θα είναι θανατηφόρο. Είναι παλιές οι στατιστικές δυστυχώς, έτσι θα δείτε εκεί πέρα τις ημερομηνίες, ότι είναι από το 1993, δυστυχώς το 2010 δεν έχουμε καταφέρει να τις αλλάξουμε. Και δεν έχουμε καταφέρει να τις αλλάξουμε και μάθαμε πολλά από τους διαβητικούς. Και αυτή τη στιγμή παγκοσμίως η πρώτη αιτία θανάτου μετά τους πολέμους και τα ατυχήματα είναι τα εμφράγματα και τα εγκεφαλικά. Έχουμε μείωση των θανάτων από καρκίνο σε περσινές μελέτες στην Αμερική κατά 2,5%, γιατί τον καρκίνο τον διαγνώνουμε νωρίς και τον θεραπεύουμε καλύτερα σε σχέση από παλιότερα. Δυστυχώς δεν έχουμε καθόλου μείωση των θανάτων από εμφράγματα και εγκεφαλικά. Και όταν ψάξαμε να δούμε το γιατί, είναι ότι ξεκινάμε πολύ αργά. Γιατί το ζάχαρο είναι ύπουλο και επομένως είναι από τις κύριες αιτίες εμφραγμάτων και εγκεφαλικών. Και όταν ψάξαμε τους διαβητικούς που ήταν ρυθμισμένοι, είδαμε αυτές τις στατιστικές. Πήραμε τα παιδιά τους, τα οποία δεν είχαν ζάχαρο, αλλά βρήκαμε ήδη αρχή αρτηριοσκλήνησης. Και έχουμε ενδείξεις αρχής καρδιοπάθειας σε 7χρονα και η λογική λέει ότι ένας σωλήνας, που είναι τα αγγεία μας, ξεκινάει να γερνάει από τη στιγμή που του συνδέεται νερό. Όλοι μας αρχίζουμε να κάνουμε εξετάσεις και πιθανόν να δεχόμαστε να πάρουμε φάρμακα μετά τη σύνταξη ή όταν πάθουμε το έμφραγμα και το εγκεφαλικό. Αν υπολογίζετε ότι οι άντρες παθαίνουν πράγματα από τα 40 μέχρι τα 50, θα σκεφτείτε ότι η βιολογική της ηλικία είναι 70, άρα η ζημιά ξεκινάει σχεδόν για κάποιες μελέτες από την κοιλιά της μαμάς. Για τις γιαγιάδες που ταΐζετε τα μικρά,
και τα κυνηγάτε με το σύνδρομο της κατοχής και τα βάζετε να βλέπουν βίντεο και να μην γυμνάζονται, και δυστυχώς το πρόβλημα της Αθήνας έχει αρχίσει να έρχεται και στην επαρχία, έτσι, και δεν βλέπουν πια παιδιά να παίζουν στους δρόμους και να γυμνάζεται. Σκεφτείτε ότι όσο πιο γρήγορα παχαίνουν τα παιδιά σας μετά τα 3, τόσο πιο πολύ αυξάνει το κίνδυνο να εμφανίσουν φράγματα και κεφαλικά. Και η θεραπεία στην ιατρική είναι πρόληψη. Ένα γυρασμένο αγκείο, δεν υπάρχει κανένα φάρμακο, ούτε ακόμα και το όζον του Φικιώρη, το οποίο να το ξανακάνει νέο. Επομένως, μην πιστεύετε στα θαύματα, ξεκινήστε να μάθετε και να αντιμετωπίζετε σωστά το σώμα σας. Η στατιστική λοιπόν τη βλέπετε, θα σας την πω γιατί είναι λίγο στα αγγλικά. Απ' τη μία πλευρά είναι η διαβητική και απ' την άλλη είναι η μη διαβητική, και βλέπετε ανά έτος πόσοι κινδυνεύουν να πεθάνουν. 3 με 4 φορές περισσότεροι είναι οι διαβητικοί από τους μη διαβητικούς από καρδιαγγειακά νοσήματα. 3 ή 4 φορές οι διαβητικοί περισσότεροι από τους μη διαβητικούς από στεφανία νόσο. Και 3 ή 4 φορές παραπάνω για όλες τις αιτίες θανάτου. Επομένως, ο διαβήτης μπορεί να μην κάνει συμπτώματα, αλλά είναι ύπουλος. Και εδώ είναι μια πάλι την ίδια εποχή μελέτη που δεν είχε αλλάξει. Η ροζ είναι η διαβητική, η λευκή είναι η μη διαβητική. Από μόνη της η διαβητική στην πρώτη στήλη, χωρίς κανένα άλλο παράγοντα κινδύνου, δηλαδή χωρίς κάπνισμα, χωρίς χοληστερίνη, χωρίς πίεση, βλέπετε ότι έχουν σχεδόν τετραπλάσιο κίνδυνο από τους μη διαβητικούς. Δέστε όμως, και εδώ θα μιλήσουμε και για τη θεραπεία μετά, πώς αυξάνει το κίνδυνο αν μαζί με το ζάχαρο που έχουμε και χοληστερίνη αθεράπευτη, ή αν μαζί με το ζάχαρο έχουμε χοληστερίνη και κάπνισμα αθεράπευτο, ή αν μαζί με το ζάχαρο έχουμε χοληστερίνη, κάπνισμα και πίεση αθεράπευτη. Δέστε το, και είναι κρίμα. Ελάχιστοι από τους διαβητικούς, ακόμα και σήμερα, παίρνουν τα χάπια τους για χοληστερίνη. Επομένως, στην ερώτηση, είχα λίγο ανεβασμένο ζαχαράκι, έκοψα 2-3 μέρες το φάι και μου έπαιζε. Πειράζει? Τι θα απαντήσετε, ναι ή όχι? Πειράζει. Γιατί η θεραπεία στην ιατρική είναι πρόληψη. Όσοι σας υπόσχονται ότι θα σας δώσουν κάτι και θα σας κάνουν νέους, το μόνο που θέλουν είναι να φάνε τα λεφτά σας. Δεν υπάρχει φάρμακο που να μας κάνει νέους. Η νεότητα είναι μέσα μας και είναι συναισθηματική, όπως λέγει η κυρία Γκίκα. Έτσι, ξεκινάμε από νωρίς. Εάν περιμένουμε να έχουμε την αμφιβληστηριοπάθεια, την καρδιοπάθεια, έχουμε χάσει τα μάτια μας, έχουμε χάσει την καρδιά μας, έχουμε χάσει τα νεφρά μας. Δυστυχώς, το διαβήτη το μαθαίνουμε στις επιπλοκές. Αυτή είναι μελέτη πριν από 4 χρόνια στην Αμερική, σε εντατικές μετά από έμφραγμα. Το 40% από τις εμφραγματίες που είχαν μέσα ήταν διαβητικοί που δεν το ξέρανε. Ποιοι λοιπόν κινδυνεύουν και ποιοι πρέπει να εξετάζονται? Αυτοί που έχουν κυλίτσα. Οι πιο μεγάλοι, είπαμε ότι είναι σε μεγαλύτερες ηλικίες, και αυτοί που έχουν συγγενείς πρώτου βαθμού, έτσι, γιαγιάδες, είναι δευτέρου βαθμού παππούδες, αλλά μετράει. Οι μπαμπάδες, μαμάδες, αδερφούς, έτσι, ή θείες, θείους, έτσι, ή καμιά φορά και παιδιά, έτσι, κινδυνεύουν περισσότερο. Όσοι καπνίζουν, όσοι έχουν καθιστική ζωή, όσοι έχουν πίεση ή χοληστερίνη. Γιατί αν έχεις και ζάχαρο και δεν το ξέρεις, την έβαψες. Επομένως, καλό να το ξέρεις, να το προλάβεις. Και γιατί αλλάζουν οι οδηγίες. Άλλο να έχεις χοληστερίνη με προδιάθεση για ζάχαρο και άλλο να μην έχεις. Άλλο να έχετε χτίσει το σπίτι σας πάνω στη θάλασσα και να το λούζει το κύμα, και άλλο να το έχετε ψηλά στο βουνό και να μην έχετε το αλάτι της θάλασσας. Δεν έχετε την ίδια συντήρηση. Άρα πρέπει να το ξέρετε. Αυτό είναι περσινή μελέτη στην Αμερική. Έτσι, το 35% των διαβητικών, και μιλάμε για την Αμερική που είναι λίγο πιο προχωρημένη από εμάς, δεν γνωρίζει ότι έχει διαβήτη. Εδώ στην Ελλάδα ίσως τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα, γιατί κάθε σπίτι ή κάθε δεύτερο σπίτι έχει ένα πιεσόμετρο και ένα μετρητή ζαχάρου. Άρα μπορεί και κάτι να έχουμε ως δυνατότητα. Δυστυχώς, όταν το βρίσκουμε, το καταπίνουμε, δεν το λέμε πουθενά και το ξεχνάμε. Εγκράτεια. Εδώ σας έχω ακριβώς ποιοι και πότε πρέπει, και αν θέλει η κυρία Βασιλικού να σας το τυπώσει, να ψάχνονται. Καταρχήν, όλοι άνω των 45 ετών, τα τεκνά που λέω εγώ.
όλοι όσοι βρίσκουν ζάχαρο νηστείας πάνω από 100. Πιο νέοι πρέπει να κάνουν αυτοί που έχουν και τους δύο γονείς. Υπάρξει ένα γονείο με τύπου 2, αυξάνει κατά 5-10% τις πιθανότητες να εμφανίσουμε διαβήτη και αν παχύνουμε κατά 25. Ένας ο οποίος έχει δύο γονείς με τύπου 2 διαβήτη, τότε κινδυνεύει πραγματικά και οι πιθανότητες του είναι πολύ ψηλές να τον έχει κληρονομήσει. Όσες γεννήσανε παιδί πάνω από 5 κιλά, γιατί ξέρουμε ότι η διαβήτης της κινήσεως γεννάει μεγάλα παιδιά. Παλιά πιστεύαμε ότι τα μεγάλα παιδιά ήταν δείγμα υγείας. Τώρα ξέρουμε ότι δεν είναι τόσο καλό τα μεγάλα παιδιά και ιδίως τα παιδιά πάνω από 5 κιλά. Συχνά υπήρχε διαβήτης στην κοίηση που λειτουργεί ως ευτροφική κατάσταση στα παιδιά, γιατί το ζάχαρο της μαμάς πήγαινε στα παιδιά, μια που η μαμά δεν μπορούσε να το χρησιμοποιήσει, με αποτέλεσμα είναι το ίδιο σαν να ρίχνετε λιπάσματα και ορμόνες στη γλάστρα σας. Άρα όσες μαμάδες, γιατί βλέπω αρκετές παλιές, γεννήσατε παιδί μεγάλο, κινδυνεύετε περισσότερο, τουλάχιστον μια φορά πρέπει να ελέγξετε το ζάχαρό σας. Ο διαβήτης της κοιήσεως και ένα σύνδρομο για τις νέες κοπέλες, το σύνδρομο πολυκυστικών οθικών, όσες έχουν το ξέρουν, έτσι σχετίζεται συχνά με ύπαρξη διαβήτη. Όσοι έχουν πίεση, καπνίζουν, έχουν χοληστερίνη, είπαμε πριν. Και όσοι έχουν περάσει ένα επεισόδιο από την καρδιά τους. Δυστυχώς, ακόμα και τώρα στη χώρα μας, διότι ζούμε σε μια κοινωνία της εξειδίκευσης, που από μια πλευρά είναι καλή, από την άλλη είναι κακή. Επομένως, ο μέσος καρδιολόγος σου λέει: εγώ σε έσωσα από τον έφραγμα, τι με νοιάζει για τα υπόλοιπα, πήγαινε στον παθολόγο σου. Ο παθολόγος σου λέει: α, σε βλέπει ο καρδιολόγος, άρα εγώ δεν ασχολούμαι. Έτσι, άλλα είναι τα συμφέροντά μας και τα ποσοστά μας. Και είναι, όπως σας είπα, 40% συντατικές. Και πάρα πολλούς από αυτούς που τους γνωρίζω στο ιατρείο μου και οι οποίοι έχουν περάσει έφραγμα πριν από 5 χρόνια και αν ψάξει το ιστορικό τους ήταν από τότε διαβητικοί, δεν έχει ασχοληθεί κανένας μαζί τους και δεν το έχει ανακαλύψει. Έτσι, δυστυχώς, έτσι δεν μας συμβαίνει το έφραγμα γιατί μας μάτιασε ο γείτονας και η γειτόνισσα. Πάντα στην άκρη του μυαλού μας θα πρέπει να υπάρχει μια αιτία που γερνάει το σώμα μας. Και αν είναι ιδίως σε σχετικά νέα ηλικία, αυτό θα πρέπει να συνυπάρχει είτε κάπνισμα, είτε υψηλή χοληστερίνη, είτε πίεση. Και όταν αυτά δεν είναι και δεν υπάρχουν, καλό είναι να σκεφτόμαστε και το ζάχαρο. Και δυστυχώς ένα ζάχαρο νηστείας 100, και ακόμα και οι γιατροί δεν είναι ενημερωμένοι, μπορεί να κρύβει διαβήτη. Γι' αυτό μετράμε και το ζάχαρο 2 ώρες μετά το γεύμα. Ερώτηση συχνή. Κλείνουν οι πληγές ή δεν κλείνουν όταν έχει ζάχαρο? Δεν κλείνουν εύκολα όταν έχει ζάχαρο. Επομένως, αν έχετε κυλίτσα και έχετε μια πληγή που μια ανοίγει, μια κλείνει, ψάξτε για ζάχαρο. Συχνή ερώτηση. Μπορώ να τα τρώω όλα τα φρούτα ή τρώω ξινόμηλα? Τι νομίζετε? Το χαλασμένο αυτοκίνητο δεν του βάζουμε νερό αντί για βενζίνη. Επομένως, το ζάχαρο είναι η τροφή μας. Ό,τι τρώμε όσοι δεν έχουμε ζάχαρο και είμαστε άνθρωποι, το ίδιο πρέπει να τρώνε και οι άνθρωποι με το ζάχαρο. Οφείλει ο γιατρός να τους ρυθμίσει ώστε να μπορούν να τρώνε σωστά. Η λέξη σωστά είναι πολύ σημαντική. Στο τέλος. Τα φρούτα τα ζητάμε. Είναι πολύτιμα. 1 κιλό φρούτα τρώνε δικοί μου διαβητικοί. Και τους κυνηγάω, γιατί λίγοι μας αρέσουν τα φρούτα. Τα φρούτα έχουν βιταμίνες, έχουν ευδιάλυτες ίνες, προστατεύουν τα αγγεία μας, προστατεύουν το δέρμα μας, για σας τις γυναίκες, προστατεύουν από κυταρίτιδα. Κρύος υδρότας. Κόβονται τα πόδια μου. Αυτά είναι συμπτώματα υπογλυκαιμίας και τι κάνουμε στην υπογλυκαιμία? Κρύος υδρότας, υπογλυκαιμία εμφανίζουν μόνο όσοι θεραπεύονται με φάρμακα για το ζάχαρο και όχι όλα τα φάρμακα, φάρμακα που θα μας τα έχει πει ο γιατρός, έτσι, ή με ινσουλίνη. Τα πιο συχνή αιτία του κρύου υδρότα για τα συμπτώματα της υπογλυκαιμίας είναι ακριβώς ίδια με τα συμπτώματα του άγχους, είναι το άγχος. Τα συμπτώματα της υπογλυκαιμίας, επειδή ο εγκέφαλός μας τρέφεται αποκλειστικά με ζάχαρη, είναι η ίδια με τα συμπτώματα και καταλαβαίνει ότι απειλείται η ζωή του όταν δεν έχει ζάχαρη, που θα έχουμε όταν έρθει κάποιος με ένα μαχαίρι να μας πάρει τα λεφτά. Είναι κρύος υδρότας, είναι ταχυκαρδία, είναι άγχος.
Αλλά αυτό θα εμφανιστεί μόνο στον διαβητικό που θεραπεύεται με δισκία και όχι με οποιαδήποτε δισκία, αλλά με λεγόμενα ινσουλοκρινητικά δισκία ή σε αυτόν που κάνει ινσουλίνη, όχι στους υπόλοιπους. Και φτάσαμε στο θέμα του Κυρίου, για τον έρωτα. Τι γίνεται με τον έρωτα? Τι γίνεται όχι μόνο με τα προβλήματα στήσεως, αλλά και με τα προβλήματα τεκνοποίησης? Μπορούν οι άνθρωποι με διαβήτη να κάνουν παιδιά? Και αν ναι, κινδυνεύουν να κάνουν παιδιά με μεγαλύτερα προβλήματα? Δημιουργεί ο διαβήτης προβλήματα στήσεως? Σε μια μελέτη στην Αμερική είδαμε ότι σχεδόν 1 στους 2 διαβητικούς έχει προβλήματα στήσεως. Για να εμφανίσει το ζάχαρο προβλήματα στήσεως και στον τύπο 1 και στον τύπο 2, χρειάζονται τουλάχιστον 15 με 20 χρόνια αρρύθμιση του ζαχάρου. Επομένως, το αν 48 είχατε προβλήματα στήσεως, σημαίνει ότι είχατε αρκετό καιρό ζάχαρο και δεν το ξέρατε ή δεν οφειλότανε στο ζάχαρο, αλλά στο άγχος. Γιατί και το άγχος δημιουργεί προβλήματα στήσεως. Τα προβλήματα στήσεως στο διαβητικό βελτιώνονται πάρα πολύ με την απώλεια κιλών, άρα αν είχατε και τότε κιλίτσα, αν τη ρίχνετε, θα σας βοηθούσε να ανταποκριθείτε, όπως επίσης και με τη σωματική άσκηση. Και αυτό ισχύει για όλους. Μέτρια σωματική άσκηση βελτιώνει πολλά από τα προβλήματα στήσεως. Όσον αφορά για την τεκνοποίηση, οι διαβητικές, οι οποίες είναι καλά ρυθμισμένες τουλάχιστον 2 μήνες πριν από τη σύλληψη, δεν έχουν σχεδόν κανένα παραπάνω κίνδυνο από τις μη διαβητικές για παιδιά με προβλήματα. Είναι πολύ σημαντικό οι διαβητικές κοπέλες, αλλά και οι διαβητικοί νέοι που θέλουν να κάνουν παιδί, να μπουν σε μια σειρά και να ρυθμιστούν. Ιδίως για τις κοπέλες η κύηση είναι μια θαυμάσια κατάσταση που αλλάζει πολλά πράγματα, άρα πρέπει να είμαστε καλά εκπαιδευμένοι για να χρησιμοποιήσουμε την ινσουλίνη μας. Όλες οι ινσουλίνες που έχουμε σήμερα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κύηση, άρα οι κοπέλες που θέλουν να μείνουν έγκυες, καλό είναι να έχουν μια επικοινωνία με το διαβητολόγο τους και 2 με 3 μήνες μπροστά, αν έχουν καταφέρει να ρυθμιστούν, θα τους αυξήσει και τις πιθανότητες επιτυχίας να μείνουν έγκυες, αλλά και τα αποτελέσματα να βγάλουν ένα παιδί γερό και υγιές σε αυτό τον πλανήτη. Όσον αφορά για τη αισθητική τη λειτουργία πλέον, να μην σας τα λέω, τα ξέρετε, Viagra, Cialis, υπάρχουν ταμπού στην κοινωνία μας. Δύσκολα ζευγάρια στο ιατρείο μας μιλάνε για τα προβλήματα τα σεξουαλικά των σχέσεων και πολλές φορές οι άντρες προπυλακίζονται από τις συντρόφους τους όταν τολμούν να μιλήσουν στο γιατρό, ότι γιατρέ δε μου τούτ, έτσι, και τι να κάνω, έτσι, και το οποίο όμως θέλει και συνεννόηση. Έχω νέα ζευγάρια που η σύντροφος έχει παρατήσει τον σύντροφο επειδή είδε τα Cialis και τα Viagra στο κομωδίνο, θεωρώντας τον ότι δεν την γουστάρει πάρα πολύ. Ταμπού υπάρχουν και πρέπει να τα συζητούμε. Αυτός είναι τζιώτικος και προφανώς δεν είναι διαβητικός. Μάλλον δεν βρίσκει. Και τι γίνεται με τη γέννα και το διαβήτη? Σας καθυστερώ και σας μιλάω, διότι δυστυχώς ο επόμενος ομιλητής, ο κύριος Σωτηρόπουλος, ο οποίος είχε αναλάβει να σας μιλήσει για την πίεση και τη χοληστερίνη, όπως και η κυρία Μητράκου, η οποία είχε αναλάβει να σας μιλήσει για τη θεραπεία του διαβήτη, από ό,τι φαίνεται, για προσωπικά προβλήματα με εμπιστεύτηκαν και με παράτησαν μόνο μου. Άρα θα με φάτε στη μάπα, που λέει ο λαός, για λίγο ακόμα. Λοιπόν, ο διαβήτης της κυήσεως είναι σημαντικός. Ακόμα και σήμερα, ακόμα και το 2010, έχω συναντήσει έγκυες οι οποίες δεν έχουν κάνει καρπύλη ζαχάρου. Και είναι κρίμα. Είναι κρίμα και δεν φταίνει οι έγκυες, φταίνει οι γυναικολόγοι που λένε το δε βαριέσαι, όπως είμαστε ελληνικός λαός. Αυτό θεωρείται κακή ιατρική, malpractice είναι ο όρος, και αν κάτι συμβεί στην έγκυο, ο γιατρός θα πάει μέσα, σε οποιαδήποτε άλλη ευνομούμενη χώρα εκτός ημών. Ο διαβήτης της κυήσεως δεν είναι σπάνιος, αφορά 4 με 7% των κυήσεων. Έτσι, το οποίο είναι ένα μεγάλο σκορ στην ιατρική και ο διαβήτης της κυήσεως μπορεί να αντιμετωπιστεί είτε με σωστή διατροφή, άσκηση στην κύηση δεν συνιστούμε, είτε με θεραπεία με ινσουλίνη. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι τα παιδιά θα βγουν γερά εάν αντιμετωπιστεί με ινσουλίνη και τα ζάχαρά μας είναι χαμηλά. Τι συμβαίνει με τις γυναίκες που εμφάνισαν διαβήτη της κύησεως? Εάν κατεφέρουν να ασκηθούν, να χάσουν τα κιλά της εγκυμοσύνης, να προσέχουν χοληστερίνες, γιατί
Είπαμε ότι ο διαβήτης αυξάνει τον κίνδυνο εφραγμάτων και κεφαλικών, άρα είναι άλλες οι τιμές χοληστερίνης για ένα διαβητικό από ένα μη διαβητικό, όπως είναι και άλλες οι τιμές πιέσεως, όπως θα δούμε παρακάτω. Έτσι, θα μπορέσουν να προλάβουν την αιτιοσκλήρυνση στα κερατιά τους και πιθανόν να γλιτώσουν και θεραπείες πολύ πιο κουραστικές με ενέσεις σε μεγαλύτερη ηλικία. Προϋπόθεση έχει να ελέγχονται, να γυμνάζονται και να χάσουν τα κιλά τους. Και πάμε τώρα στη θεραπεία. Η θεραπεία αυτή που θα σας πω ισχύει για όλους. Όχι μόνο για τους διαβητικούς, όχι μόνο για τους διαβητικούς τύπου 1 ή τύπου 2, ισχύει για όλους τους ανθρώπους, αλλά για τους διαβητικούς είναι must, όπως είναι must το κράνος για τους μοτοσυκλετιστές. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να προσέχουμε όλοι μας όταν οδηγούμε ή περπατάμε στον δρόμο. Λοιπόν, η σωματική άσκηση μετά το κάπνισμα είναι η πιο σημαντική παράμετρος. Δυστυχώς δεν την ακούτε γιατί δεν υπάρχει εταιρεία να τη σπονσοράρει, γιατί είναι τζάμπα. Και γι' αυτό δεν διαφημίζεται, ούτε διαφημίζεται, ούτε θα τη δείτε στην τηλεόραση, ούτε πουθενά. Η σωματική άσκηση διπλασιάζει τις πιθανότητές σας να φτάσετε τα 90 καλά. Και όσοι ζουν στην επαρχία και δούνε τους Αθηναίους, τους 70άριδες και τους συγκρίνουν με τους 90άριδες στην επαρχία που ασκούνται, το ξέρουν. Η σωματική άσκηση στους χοντρούς που έχουν μισή ώρα περπάτημα την ημέρα μειώνει στο μισό τον κίνδυνο για εμφράγματα και κεφαλικά σε σχέση με τους λεπτούς που κάθονται στην τηλεόρασή τους. Η σωματική άσκηση μειώνει κατά 55% τον κίνδυνο. Ένα στους δύο θα γλιτώσουν για πολλά χρόνια το ζάχαρο, μόνο έχοντας λίγο σωματική άσκηση στη ζωή τους. Η σωματική άσκηση ρίχνει την πίεση, έτσι και μπορείτε να γλιτώσετε φάρμακο μαζί με το κόψιμο του αλατιού. Η σωματική άσκηση περιλαμβάνει το ελάχιστο δυνατό που νομίζω ότι όλοι μας θα μπορούσαμε να το κάνουμε, 30 λεπτά την ημέρα. Θα έλεγα 3 δεκάλεπτα. 3 δεκάλεπτα την ημέρα περπάτημα, σας γλιτώνει λεφτά, σας κερδίζει χρόνια ζωής, σας γλιτώνει επιπλοκές και βρίσκεται το γιατρό και πίνετε τα τσίπουρα μαζί του, αντί να τον βρίσκεται και να σας δίνει φάρμακα και συνταγές. Είναι σοχνή ερώτηση ότι εγώ παίρνω φάρμακα για το ζάχαρο, ινσουλίνη και παχαίνω. Είναι τα φάρμακα που παχαίνουν. Δεν παχαίνουν τα φάρμακα στο ζάχαρο, ούτε η ινσουλίνη παχαίνει. Και αν είμαστε τύπου 2 και πρέπει να μπούμε σε ινσουλίνη, αν μπούμε σωστά, μην μας τρομάζει. Ο διαβητικός που δεν έχει ινσουλίνη δεν χρησιμοποιεί τις τροφές και αδυνατίζει. Όταν αρχίζει να ρυθμίζεται, αν συνεχίσει να τρώει το ίδιο, θα παχύνει. Επομένως, δεν είναι θέμα φαρμάκων, είναι θέμα σωστής διατροφής. Υπάρχει λοιπόν θεραπεία. Αν στην άκρη του μυαλού μας, και το τονίζω αυτό το πράγμα, ότι υπάρχουν πολλοί που υπόσχονται με διάφορα εναλλακτικά και μαγικά φάρμακα και πιστέψτε με, δεν είμαι κατά της εναλλακτικής ιατρικής, έχω τελειώσει ακόμα και βελονισμό στο Παρίσι που δεν εξασκώ για να έχω μια άλλη κουλτούρα και στάση απέναντι στις θεραπευτικές μεθόδους. Έτσι, δεν υπάρχει θεραπεία με την έννοια ότι κάνω μια θεραπεία και μου περνάει. Όπως δεν υπάρχει θεραπεία για τη ζωή. Όσο είμαστε ζωντανοί, φροντίζουμε το σώμα μας. Ο διαβήτης είναι από το αρχαίο ρήμα το ελληνικό διαβιώ, διαβαίνω είναι διαβίου. Άρα, ο διαβήτης σημαίνει ότι παίρνουμε τα φάρμακά μας, κάνουμε τις εξετάσεις μας. Το ευχάριστο σε όλη αυτή την ιστορία είναι ότι οι διαβητικοί πλέον μπορούν να έχουν την ίδια ζωή, τη φυσιολογική ζωή που έχουν οι μη διαβητικοί και να μην στερούνται τίποτα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εάν καταφέρουν να μετριώνται, να κατεβάζουν τη χοληστερίνη τους, να κατεβάζουν την πίεσή τους, να τρέφονται υγιεινά, να κάνουν τη σωματική τους άσκηση, δεν έχουν σχεδόν κανένα από τους προηγούμενους κινδύνους για τύφλωση, για αιμοκάθαρση, για ακροτηριασμούς, για αισθητική δυσλειτουργία, για προβλήματα στην εγκυμοσύνη, αρκεί να ξεκινήσουμε από νωρίς και να ακολουθούμε τους κανόνες και τις οδηγίες που τώρα συζητάμε. Τι νεότερο υπάρχει στο ζάχαρο? Υπάρχουν πάρα πολλά. Σας είπα ότι ο διαβήτης πουλάει. Για την πίεση δεν έχουμε πολλά νεότερα, γιατί βρήκαμε ότι είτε ρίξετε την πίεση σας με ένα φάρμακο του 1950 που κάνει 1 ευρώ, είτε ρίξετε με ένα φάρμακο του 2010 που κάνει 70, από την ώρα που θα την κατεβάσετε έχετε ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα. Αντιθέτως, ο διαβήτης, ακόμα έχουμε πολλά να μάθουμε μέχρι που να κάνουμε τη ζωή σας πιο εύκολη. Και έρχονται πάρα πολλά.
έρχεται ξανά η εισπνεώμενη ινσουλίνη, η οποία θα είναι κάτω από τη γλώσσα και πολύ πιθανόν να μας γλιτώσει τις ενέσεις. Βγήκε μια καινούργια κατηγορία φαρμάκων που είναι μια ορμόνη του πεπτικού. Κυκλοφορούν ήδη δύο στη χώρα μας, το Μπαϊέτα και το Βικτόζα, τα λέμε τα ονόματα, δεν κάνω διαφήμιση γιατί είναι τα μόνα που κυκλοφορούν, και τα οποία εκτός ότι ρυθμίζουν το ζάχαρό σας, δυστυχώς είναι ενέσιμα, σας κάνουν να χάσετε και κιλά. 10 με 12 κιλά μπορεί να χάσετε και να μην τα ξαναπάρετε, χωρίς υπογλυκαιμίες. Και ετοιμάζεται και τρίτο φάρμακο στην κατηγορία του, το οποίο και αυτό ανήκει σε αυτή την κατηγορία και το οποίο θα είναι μία ένεση την εβδομάδα. Φαίνεται ότι μπορεί να συνεργαστούν με την ινσουλίνη και φαίνεται ότι με το μία ένεση την εβδομάδα, εκτός ότι το ζαχαρός θα ρυθμίζεται καλύτερα, θα χάνετε και κιλά. Βέβαια, τίποτα δεν εγκαταστά την πειθαρχία και την προστασία του σώματός μας. Και θα είστε ευχαριστημένοι και θα δυνατίζετε και δεν θα ανεβαίνει το ζάχαρό σας. Επομένως, όλα αυτά τα μαγικά τα οποία σας λέω τώρα και δεν θέλω να σας κουράσω παραπάνω, είναι για τα επόμενα χρόνια. Σας είπαν για τη σκεπτόμενη αντλία ινσουλίνης, το τεχνητό πάγκρεας, το οποίο έχει υπέρ και κατά. Πολύ σωστά. Αυτό που σίγουρα δεν πρόκειται να υπάρξει για τα επόμενα χρόνια είναι αυτά που βομβαρδίζουν περί μεταμοσχεύσεων, περί βλαστοκυτάρων, διότι υπάρχουν πάρα πολλά τεχνικά προβλήματα σε αυτή την ιστορία και το εν είδα ότι ουδέν είδα εξακολουθεί να ισχύει σε αυτό το τομέα. Παρ' όλα αυτά, εάν δεν φροντίσετε εξ αρχής και από τα μικρά παιδιά τη σωστή διατροφή, ώστε τα αγκαία τους, οι σωλήνες του σώματός τους να είναι υγιή και ελαστικά και σε καλή κατάσταση, και αν δεν φροντίσετε εξ αρχής να έχετε το σώμα σας σε καλή υγεία, το να έχετε ζάχαρα δεν θα σας φτάσει. Με λίγα λόγια λοιπόν θα σας πω και πολύ γρήγορα, γιατί δεν σας έχω κουράσει, τι σημαίνει θεραπεία, ποιες επιπλοκές πρέπει να αποφεύγουμε. Τι σημαίνει ρύθμιση ζαχάρου, δύο πράγματα. Πρώτον, τα ζάχαρα νηστείας. Τα ζάχαρα νηστείας είναι αυτά που ξυπνάμε το πρωί όταν είμαστε 8 ώρες νηστικοί. Από 70 έως 120, μέσος όρος. Όταν θα χωνθούμε, όταν θα στεναχωρηθούμε, η αδρεναλίνη που είναι η ορμόνη του στρες, το ζάχαρό μας μπορεί να πάει και από 100-150 μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Παρ' όλα αυτά, αν έχουμε μέσος όρος ζαχάρου νηστείας κοντά στο 100 με 120, είμαστε OK. Δεύτερο, είναι τα ζάχαρα 2 ώρες μετά το γεύμα. Όχι οποιοδήποτε ζάχαρο, το 2 ώρες μετά το γεύμα φαίνεται ότι κάνει το μεγαλύτερο κακό και μεγαλύτερο από το ζάχαρο της νηστείας. Όσοι από τους διαβητικούς μετράνε, συνήθως μετράνε το πρωί, γιατί τους βολεύει. Είναι πιο σημαντικό το ζάχαρο με 2 ώρες μετά το γεύμα. 2 ώρες μετά το γεύμα, το ιδανικό να είναι κοντά στο φυσιολογικό. Αλλά υπάρχουν κλίμακες. Μέχρι και το 1,70 το δεχόμαστε. Όσο χαμηλότερο 2 ώρες μετά το γεύμα, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τι άλλο, η γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη. Την ακούσατε και από την προηγούμενη ομιλήτρια. Τι σημαίνει η γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη? Σημαίνει μια εξέταση που γίνεται στο αίμα μας και το οποίο εκφράζει τους μέσους όρους του ζαχάρου μας το τελευταίο δίμηνο με τρίμηνο. Υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα από εργαστήριο σε εργαστήριο, έτσι με ποιο τρόπο μετριέται η γλυκοζυλιωμένη, αλλά η γλυκοζυλιωμένη είναι η πιο σημαντική εξέταση στο διαβήτη. Όταν ανεβαίνει κατά ένα βαθμό από το 6,2 που είναι το φυσιολογικό στο 7,2, διπλασιάζεται ο κίνδυνος εμφραγμάτων. Διπλασιάζεται ο κίνδυνος επιπλοκών από το διαβήτη. Άρα η γλυκοζυλιωμένη είναι μια πάρα πολύ σημαντική εξέταση που δυστυχώς ελάχιστα από τους διαβητικούς, αλλά και τα πιο πολλά ασφαλιστικά ταμεία μας κάνουν στους ασφαλισμένους τους. Σε λίγα κέντρα τη βρίσκεται και αν είσαστε στην επαρχία δεν μπορείτε να την κάνετε. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν γλυκοζυλιωμένες μίας χρήσεως. Είναι η πιο σημαντική εξέταση και ρύθμιση διαβήτη για όλες τις ηλικίες σημαίνει γλυκοζυλιωμένη κάτω από το 7. Το ιδανικό να είναι κάτω από 6,2, αλλά σε μικρά παιδιά που έχουν χαμηλές υπογλυκοζυλιωμένες κάτω από 6,2 μερικές φορές φοβόμαστε και τις υπογλυκαιμίες. Σε πιο μεγάλες ηλικίες μπορούμε να έχουμε και μια γλυκοζυλιωμένη και λίγο πάνω από το 7, από το 7-7,5, αλλά η γλυκοζυλιωμένη είναι η πιο σημαντική εξέταση στο διαβητικό. Άρα ξεκινάμε ως διαβητολόγοι για να βλογάμε και τα γένια μας. Έτσι, ρύθμιση ζαχάρου πρώτα απ' όλα, διαβήτου είναι τα ζάχαρα. Τι άλλο είναι? Τα λέω κατά σειρά προτεραιότητας. Η χοληστερίνη. Είναι πολύ συχνό, πήρα χάπια τη χοληστερίνη, μου πέσε και το κόψα. Όταν το νερό έχει αλάτι και βάλετε αφαλατωτή, όταν το σταματήσετε θα ξανά έχει αλάτι. Η χοληστερίνη δεν οφείλεται στη διατροφή. Είναι ένας μύθος.
Η χοληστερίνη είναι γονιδιακή. Έχετε χοντρούς που τρώνε λίπος και έχουν πολύ χαμηλή χοληστερίνη και λεπτούς που δεν τρώνε τίποτα και έχουν υψηλή χοληστερίνη. Δεν είναι αυτή καθεαυτή η χοληστερίνη που κάνει τη ζημιά. Είναι οι πρωτεΐνες που είναι γονιδιακά προδιαγεγραμμένες, φτιάχνονται στο έντερο και στο σηκώτη μας που την κουβαλούν. Αυτές που έχουν μικρό μέγεθος περνούν το τείχμα των αγγείων και ο οργανισμός αντιδρά με φλεγμονή. Δεν πιάνει μάκα το αγγείο μας, τρώμε λίπη και πιάνει μάκα το αγγείο μας, είναι φλεγμονή. Πώς όταν σκάβεται, ο συνεχής ερεθισμός κάνει στο χέρι σας κάλος και αυτό το πόσο κινδυνεύουμε εκφράζεται από την κακή, την LDL, low θα το θυμάστε, η χαμηλή. Η κακή η χοληστερίνη είναι σημαντικό στο διαβητικό, ο οποίος έχει ισοδύναμο εμφράγματος, αφού 3 στους 4 θα πάθουν ένα έμφραγμα σε αυτή τη ζωή. Ύπαρξη ζαχάρου σημαίνει υψηλότατο κίνδυνο για έμφραγμα. Μόνο κατεβάζοντας τη χοληστερίνη σας κάτω από το 70, γλιτώνεται 1 στα 3 εμφράγματα. Και ποια είναι τα φάρμακα που κατεβάζουν τη χοληστερίνη μας, είναι οι στατίνες. Προσοχή. Κατεβάζοντας τη χοληστερίνη σας μόνο με δίαιτα, άσκηση, σωστή διατροφή και με τις στατίνες γλιτώνετε τον κίνδυνο. Με τίποτε άλλο. Τίποτε άλλο δεν είναι αποδεδειγμένο. Όσοι τρώτε μπεσέλ ή τα αντίστοιχα, κόφτε τα. Γιατί τα μπεσέλ δεν τα δίνουμε εμείς οι γιατροί, παρότι κάποιοι γιατροί τα παίρνουμε και τα διαφημίζουμε. Τα μπεσέλ τα πουλάνε στα σούπερ μάρκετ μαζί με το βούτυρο και τα λουκάνικα. Αν ήταν αποδεδειγμένα φίλοι της καρδιάς, αν μειώναν τα εμφράγματα, θα τα δίνουν φαρμακευτικές εταιρείες με κουπόνι και όχι σαν είδος διατροφής. Η βιομηχανία τροφίμων δεν υποχρεούται ούτε σε μελέτες μακροχρόνιας ασφάλειας, ούτε σε μελέτες αποτελεσματικότητας. Το ότι σας ρίχνουν τη χοληστερίνη, σας τη ρίχνουν. Αυτό δεν σημαίνει από μόνο του ότι κάνουν καλό στην καρδιά. Πρέπει να το αποδείξουν. Είναι φυτικές στερόλες, δηλαδή μιμούνται γυναικείες ορμόνες, μπορεί και μετά από 20 χρόνια να κάνουν καρκίνο. Λαδάκι ελιάς που είναι κουλτούρα μας και μεσογειακή διατροφή, που θα την πούμε λίγο παρακάτω, έτσι είναι αποδεδειγμένα συστατικά μακροζωίας. Επομένως, ρίχνουμε τη χοληστερίνη μας και δεν φοβόμαστε τα φάρμακα που ρίχνουν τη χοληστερίνη. Είναι φάρμακα που κυκλοφορούν 30 χρόνια, τα έχουν πάρει πάνω από 300 εκατομμύρια άτομα σε αυτόν τον πλανήτη και κανένα σηκώτη δεν έχει πειραχτεί. Πάρα πολλοί γιατροί ακόμα πιστεύουν ότι τα φάρμακα χοληστερίνης πειράζουν το σηκώτη, σώζουν ζωές. Κατέβασμα της χοληστερίνης σε σχέση με τον μπαλονάκι μειώνει στο 2 φορές τον κίνδυνο να πάθουμε νέο έμφραγμα. Τα φάρμακα χοληστερίνης τα δίνουμε στο έμφραγμα, τα δίνουμε στην πρόληψη εγκεφαλικών και είναι φάρμακα που είναι δοκιμασμένα. Τα παίρνουμε, κατεβάζουμε στην κακή μας χοληστερίνη κάτω από το 70. Θα πρέπει να ανεβάσουμε την καλή μας χοληστερίνη οι άντρες πάνω από το 40 και οι γυναίκες πάνω από το 50. Έχει κυκλοφορήσει πλέον ένα νέο φάρμακο που ακουμπάει την καλή χοληστερίνη και είναι μια βιταμίνη, η νιασίνη. Παλιά δεν είχαμε τέτοια φάρμακα και πρέπει και τα τριγλυκερίδια μας να τα κατεβάσουμε κάτω από το 150. Τα τριγλυκερίδια κατεβαίνουν με το ρίξιμο της κυλίτσας και τρώγοντας λιγότερα λιπαρά. Είναι τα αυτά που επηρεάζονται περισσότερα από όλα τα άλλα από τη διατροφή. Αποφυγή των επιπλοκών σημαίνει ρύθμιση της πίεσης. Και έλεγχος της μικρολευκοματίνης. Η μικρολευκοματίνη είναι η δεύτερη ειδική εξέταση για το διαβήτη. Δείχνει πρώιμη βλάβη στα νεφρά και κίνδυνο εμφράγματος και εγκεφαλικού. Κάποια φάρμακα πιέσεως, οι ανταγωνιστές του μετατρεπτικού ενζύμου, να μην σας μπερδεύω παραπάνω, έτσι και οι αγωνιστές οι αγκετανσίνης 2, τα οποία και σε μικρές ακόμα δόσεις μπορούν να προλάβουν τη μικρολευκοματίνη, μπορούν να αναστρέψουν τη βλάβη των νεφρών μας και την αιμοκάθαρση. Άρα η μικρολευκοματίνη πρέπει να γίνεται μία φορά το χρόνο στο διαβητικό. Τα όρια πιέσεως στους διαβητικούς, όπως είπα, ένα σπίτι στη θάλασσα θέλει άλλη συντήρηση από ένα σπίτι στη στεριά, είναι λίγο πιο χαμηλά. Η πίεση που μετράμε στο σπίτι μας ή που μετράμε στο ιατρείο γιατρού δεν ανταποκρίνεται στην έννοια της υπέρτασης. Υπερτασικός δεν είναι αυτός ο οποίος του μετρήσαμε μία φορά την πίεση και την βρήκαμε 18. Είναι πολύ μεγάλη συζήτηση ποιοι είναι υπερτασικοί και ποιοι απλώς έχουν αυτό που εσείς το ξέρετε σαν ευρωπίεση, την οποία δεν θεραπεύουμε. Για να βαφτίσουμε έναν άνθρωπο υπερτασικό, χρειαζόμαστε ένα μέσο όρο πιέσεων τουλάχιστον ενός 24ωρου ή τουλάχιστον 50 με 60 μετρήσεις. Και τότε πλέον, αφού έχουμε ένα μέσο όρο των μετρήσεων, δηλαδή με πόσο μέσο όρο ζει αυτός ο χριστιανός, τότε μπορούμε να τον βαφτίσουμε σαν υπερτασικό ή όχι. Όλοι αυτοί που ισχυρίζονται ότι καταλαβαίνουν την πίεσή τους, καταλαβαίνουν το άγχος τους. Η πίεση δεν κάνει συμπτώματα.
Τα συμπτώματα κάνουν πίεση. Όταν έχετε πονοκέφαλο και μετρήσετε την πίεσή σας, 99% θα τη βρείτε ανεβασμένη. Και τότε θα έχετε μια λάθος πληροφορία. Θα νομίζετε ότι είστε υπερτασική. Επομένως, θέλει μεγάλη συζήτηση η πίεση, αλλά τα όρια της πιέσεως είναι 13 η μεγάλη, το ιδανικό δηλαδή για τον διαβητικό η πίεση του να είναι κάτω από 14, πάνω από 10, με τις τελευταίες μελέτες δεν θέλουμε και πάρα πολύ χαμηλές πιέσεις. Φαίνεται ότι και οι χαμηλές πιέσεις δεν είναι τόσο καλό πράγμα. Άρα το ιδανικό οι πιέσεις μας να έχουν ένα μέσο όρο από το 11 μέχρι το 13 η μεγάλη και κάτω από το 8 η μικρή. Συνηθισμένη ερώτηση, πόσο χαμηλά μπορεί να είναι η μικρή, μέχρι και το 4 μπορεί να είναι η μικρή και δεν είναι κακό. Εδώ θα τελειώσω. Θα σας πω ότι ακρογωνιαίος λίθος της θεραπείας του διαβήτη δεν είναι τα φάρμακα. Διαβήτης είναι τρόπος ζωής και είναι τρόπος ζωής που θα έπρεπε να τον έχουμε όλοι μας. Θα πρέπει να υπάρχει συμμετοχή διαβητικού και είναι το πιο σημαντικό κομμάτι η εκπαίδευσή του. Δεν ξέρω πόσοι, εκτός από εσάς εδώ τους τυχερούς, διαβητικοί, έχουν ακούσει όλα αυτά που συζητάμε εδώ πέρα. Παίρνουν ένα φάρμακο ή δύο φάρμακα από κάποιο γιατρό. Πολλοί τα πετάνε και στα σκουπίδια. Τώρα που έχουν και οικονομική κρίση, δεν τα παίρνουν, τα παίρνουν μέρα παραμέρα γιατί δεν έχουν λεφτά να πληρώσουν τη συμμετοχή. Και εκεί σταματάμε. Είναι, πιστεύω μου, ότι αν δεν είμαστε γιατροί του εαυτού μας, το σπίτι μας θα πέσει και θα μας πλακώσει. Και προσπαθώ και πρέπει εμείς οι γιατροί να σας πείσουμε ότι το σώμα σας, αν δεν το φροντίζετε, θα σας τιμωρήσει. Και όσο και να σας λυπόμαστε, όσο και να σκεφτόμαστε ότι πονάτε, εσείς πονάτε. Εμείς δεν πονάμε, απλώς λυπόμαστε. Είναι πολύ σημαντικό το είπε και η κυρία Κίκα και έχουμε πολλές μελέτες. Όπου η κοινωνία μας, τα σχολεία μας. Έχω παιδί διαβητικό που έφαγε αποβολή γιατί ήταν αφηρημένο και έφαγε μια καραμέλα και είχε υπογλυκαιμία και όταν πήγε η μαμά στον καθηγητή των μαθηματικών της είπε «Περαστικά σας». Ο δε λυκειάρχης της είπε «Όλοι κάποιο πρόβλημα έχουμε την ημέρα μας». Γιατί δεν έχουν ζήσει το θέμα του διαβήτη. Έχω παιδί διαβητικό το οποίο στον υπηαγωγείο σταμάτησε να τρώει γιατί όταν μοιράστηκε μια τούρτα είπαν «Η Μαρίνα είναι άρρωστη και δεν κάνει να φάει τούρτα μπροστά σε όλα τα παιδάκια από την υπηαγωγό». Και η Μαρίνα επί μια εβδομάδα δεν ήθελε να κάνει ούτε ινσουλίνη, ούτε να φάει, ούτε να δει κανένα, ούτε να ξαναπάει στο σχολείο. Και δυστυχώς είσαστε πολύ λίγοι. Και είσαστε επαρχία, είσαστε πολύ λίγοι. Ελπίζω την επόμενη φορά που θα έρθουμε να είστε πιο πολλοί και να μπορείτε να τα ακούτε και αυτά, αντί να βλέπετε σύριαλ στην τηλεόραση. Διότι ο διαβήτης είναι συχνό νόσημα. Και όσοι διαβητικοί, όσα παιδιά ζουν σε μια κοινωνία αποδεκτή, όσα νέα παιδιά δεν λένε την ισουλίνη στη φιλενάδα τους, δεν βρίσκουν φιλενάδα γιατί ακριβώς ντρέπονται να πούνε ότι είναι διαβητικοί, δεν δείχνουν την ισουλίνη στο σχολείο τους και πολλές φορές την κόβουν. Επομένως, το περιβάλλον στο οποίο ζούμε, αν είναι πιο ανθρώπινο, είναι καλύτερο για όλους μας. Γιατί μπορεί τώρα εμείς να είμαστε καλά, αλλά η ζωή έχει πολλές στροφές. Και δύο μικρές κουβέντες για τη μεσογειακή διατροφή, γιατί είναι παρεξηγημένη. Μεσογειακή διατροφή το λέμε όλοι μας. Αλλά μεσογειακή διατροφή για τον Ιταλό είναι πάστα, για τον Ισιώτη είναι άλλο πράγμα και για τον Ορεινό είναι τα χοντρά. Μεσογειακή διατροφή σημαίνει μπόλικο ψάρι, σημαίνει άφθονα φρούτα και λαχανικά, σημαίνει κρασάκι. Και άσκηση. Ο μάστορας Έλληνας ο ψήστης βάζει κατσαρόλα, ψήνει σε χαμηλή φωτιά, δεν οξυδώνει τις τροφές, δεν τις καρφουνιάζει. Αυτό είναι το fast food. Ψήνω γρήγορα και σε ψηλή θερμοκρασία. Ο Έλληνας ψήνει σε χαμηλή θερμοκρασία και ψήνει πάρα πολύ ώρα. Αυτά είναι τα στιτικά της μεσογειακής διατροφής που το 60 μας έκανε το μακροβιότερο λαό στον πλανήτη και το 2010 μας έχει κάνει να μας αντιγράψουν οι Καναδοί. Όσοι νέοι μπείτε μέσα στο ίντερνετ θα βρείτε μια Dash Diet που αποδεδειγμένα μειώνει εφράγματα και κεφαλικά και είναι κλεμμένη κριτική μεσογειακή διατροφή. Τρώτε ψάρι μέρα παραμέρα, αντί να αγοράζετε μουρουνέλαια και ωμέγα 3 λιπαρά οξέα, τρώτε τα φρούτα σας και τα λαχανικά σας, τα εποχιακά σας, πίνετε το κρασάκι σας και ευχαριστημένοι θα είστε και φαίνεται ότι είναι συστατικό μακροζωίας. Επομένως, ο διαβήτης δεν είναι το τέρας που θα το χτυπήσετε, όπως Άγιος Γεώργιος. Αλλάζετε τρόπο ζωής και διατροφής. Εδώ είναι μια κόρη μου που ταΐζει την άλλη. Πάρτε το τιμόνι της ζωής στα χέρια σας, γιατί ο δρόμος της ζωής είναι μακρινός, αλλά μπορεί να είναι πολύ ευχάριστος. Ο κ.
κύριος Λέπορας τα είπε όλα. Τα είπε όλα. Γι' αυτό και ο παραπάνω χρόνος που χρησιμοποίησε, πιστεύω, απέβει προς όφελος όλων. Αυτό που θα κρατήσουμε είναι η πρόληψη. Και είναι και ο τρόπος ζωής και τρόπος διατροφής. Τα κυριότερα δηλαδή. Αλλά πολλοίς κόσμος κοιμάται από εμάς, στην ηλικία των 40 και 50, έτσι, ότι εγώ δεν έχω από αυτό το πράγμα, δεν δίνουμε σημασία και η νόσος μπορεί να δουλεύει για 10 και 15 χρόνια. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο κύριος Νομάρχης έθελε να πει δύο κουβέντες, ο οποίος... κύριε Νομάρχα, άρεσε το βήμα. Κύριε Νομάρχα, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ από καρδιάς που ήρθατε. Θα ήθελα να μας κάνετε ένα μικρό χαιρετισμό, αλλά δεν πειράζει, έγιναν λέει 4 γάμοι σήμερα. Να ζήσουν, να γεράσουνε. Η επόμενη φορά θα την κάνω εγώ Κυριακή βράδυ, απόγευμα. Θα έχει περισσότερη. Δεν πειράζει. Θα δούμε. Εύχομαι υγεία να υπάρχει. Ευχαριστώ πάρα πολύ από καρδιάς που ήρθατε και τον σεβασμιότατό μας που τον κουράσαμε λίγο, αλλά είναι και τιμή μας που τον έχουμε κοντά μας. Ευχαριστώ. Μετά από την καταπληκτική ομιλία του κ. Λέπουρα, ο οποίος έτσι με λόγο καθαρό και θα έλεγα εκλαϊκευμένη επιστήμη έδωσε, χωρίς ίξεις αφήξεις, θεωρώ ότι η δική μου παρουσία θα ήταν μια άκομψη στιγμή για αυτή τη βραδιά. Όμως πήρα το λόγο μόνο και για να μην σας καθυστερήσω άλλο, γιατί ήδη το πρόγραμμα έχει πει από ότι έχω δει μια μισή ώρα πίσω, να ευχαριστήσω τον Ιατρικό Σύλλογο, τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων και την Β' ΔΠΕ Πειραιός και Νήσων για αυτή την ημερίδα που έκαναν με το συγκεκριμένο αντικείμενο. Βέβαια, πάνω απ' όλα πρέπει να ευχαριστήσω τον Παγκυκλαδικό Σύλλογο των Ατόμων με ζαχαρό διαβήτη γλυκιά πορεία και ιδιαίτερα το ζεύγος Βασιλικού, που πραγματικά είναι να απορεί κανείς πού βρίσκει τη δύναμη και συνεχίζει για τόσα χρόνια την παρουσία της και την αποστολή που φαίνεται να την έχει αναλάβει μόνη της σαν μια ιερή αποστολή. Τους παρακολουθώ εγώ αρκετά χρόνια και πράγματι αυτό αισθάνομαι. Είναι σαν να έχουν αναλάβει μια ιερή αποστολή την οποία φέρνουν σε πέρα με κάθε δύναμη που έχουν μέσα τους, με τη δύναμη που έχουν μέσα τους. Θυμάμαι χρόνια, ο Βαγγέλης θα το θυμάται, όταν ξεκίνησε η μονάδα τεχνητού νεφρού, ένας άνθρωπος με μια δύναμη τότε, ο Λομπράνος ο συγχωρεμένος, ξεκίνησε αυτή την προσπάθεια, έπιασε και τον γιατρό τον Βασίλη, τον βλέπω τώρα εδώ πέρα, τον φέραμε, και δεν περίμενε κανείς ότι μέσα από τη δύναμη ενός άρρωστου ανθρώπου, ενός ανθρώπου που είχε προβλήματα υγείας, θα έβγαινε αυτό που καταφέραμε. Το ίδιο βλέπω να γίνεται και τώρα σε αυτούς τους δύο ανθρώπους και είναι υποχρέωση δική μου, ήταν υποχρέωση δική μου της Νομαρχίας, δηλαδή να τους υποστηρίζει σε αυτή την προσπάθεια που καταβάλουν. Τα όσα είπαν για μένα νομίζω ότι είναι υπερβολικά, δεν μου αντιστοιχούν. Θεωρώ υποχρέωση όταν βλέπω τέτοιες πρωτοβουλίες να τις συνδράμω, γιατί σίγουρα απευθύνονται και βοηθούν μια μερίδα πολιτών συμπατριωτών μας και τους βοηθούν πάρα πολύ ακούγοντας αυτά που και εγώ άκουσα τώρα μέχρι στιγμής και που πιστεύω και στη συνέχεια να είναι εξίσου ενδιαφέροντα. Για να μην τρώω άλλο το χρόνο, άλλη μια φορά ευχαριστώ όλους τους φορείς, ευχαριστώ την γλυκιά πορεία και όπου μπορούμε εμείς σε αυτή την προσπάθεια που καταβάλλεται σίγουρα θα συνεισφέραμε όσο το δυνατόν με τον καλύτερο τρόπο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.